Επιστρέψαμε και στη γίνεται μεγάλη ένταση. Ο Ρέο Ευαγγελόπουλο δεν έχει πιστεί να περάσει. Ανδρέα, σε περιμένουμε. Μπορεί να περάσει. Μπήκε μέσα στο στούντιο. Επανήλθε, παρακαλώ πολύ. Φράγκη, λέω. Σύφη, έλα γρήγορα. Το τοποθετεί μόνο στο μικρόφωνο, εντάξει, ο κ. Ευαγγελόπουλο. Ανδρέα, θα λυθεί επιτέλου αυτή η συζήτηση, αυτή η κουβέντα με την κυρία Κανιδέλη. Δεν έχω μαζί μου, μου άσκα να βάλω οξυγόνου. Γι' αυτό και απεχώρησα, γιατί ήταν πολύ μεγάλη μόλυνση. Ποια ήταν η μόλυνση? Αυτά που λέμε πολλές φορές γίνονται μόλυνση για τις ψυχές μας. Λοιπόν, δεν θέλω σε παρακαλώ να ασχοληθώ άλλο. Παρακαλώ πολύ, ησυχία όλοι πίσω από τα σκηνικά. Αλλιώς θα αναγκαστώ να διώξω όλο τον κόσμο. Εγώ είμαι αυτός που είμαι και σε όποιον αρέσω. Εγώ είμαι αυτός που είμαι, είμαι η προσωπικότητα που είμαι. Κάνω ό,τι μου αρέσει στη ζωή μου. Από τάφους με στο σπίτι μου, γιατί να λατρεύω ποιον θέλω, έως να προσεύχομαι στο Θεό, έως να μονάσω, έως να τραγουδήσω ό,τι γουστάρω. Και σε όποιον αρέσω. Σε όποιον δεν αρέσω, έξω από το σπίτι μου και από μακριά μου. Δεν με ενδιαφέρει η άποψη κανενός. Να είναι όλοι καλά, δεν με ενδιαφέρει κυρία αυτή τη λέει, ας λέει ό,τι θέλει. Τάφους με στο σπίτι σου. Εσύ τώρα τι θες. Αυτό είναι όλο το όνομά σου. Εσύ έχεις κάποιο πρόβλημα, δηλαδή. Όχι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω μνημεία. Άλλο αυτό. Αυτό λέω. Εγώ ρωτάω να μάθω, γιατί έχω απορία. Ναι. Κακό είναι. Τι εννοεί, τι απορία έχεις και εσύ, είπες πριν τάφους μέσα στο σπίτι μου. Κυρία μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ρωτάω, εδώ, αγάπη δεν θέλω να σου δίνω καμία απάντηση. Άμα θες να στο σπίτι μου, κλείσε ραντεβού και έλα να δεις. Να κλείσω ραντεβού, εντάξει. Λοιπόν, πώς άρχισε, έτσι σαν Κατίνα. Ξέρω εγώ. Σαν τίχα ξεκινάμε γκούρου γκούρου και πάμε σε ένα σπίτι. Εγώ μια απλή απορία έχω και σε ρωτάω. Να πούμε καφέδες. Εγώ έχω μια απλή απορία και σε ρωτάω. Ένα μήνα. Τι με πέρασε εμένα. Εντάξει, θα κλείσω ραντεβού ένα μήνα πριν για να σε το κάνουμε. Στο σπίτι μου, ναι. Εντάξει, ένα μήνα πριν. Στο σπίτι μου, άσυλο που περάσετε γειτόνι και οπότε δεν γλιτώνει. Μάλιστα. Αυτό. Να πούμε λίγο κάτι για να δούμε λίγο την ιστορία πως είχε. Εσύ δεν ήταν συνεργασία με την Κανιδέλη, δεν ήταν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν με ενδιαφέρει το θέμα. Για τον Λαζόπουλο με ρώτησε κάποια πράγματα, δεν με αφήσετε να απαντήσω για το θέμα μένα με τον Κοντό που με ενδιαφέρει. Εσύ μου ξαναπά την κυρία Κανιδέλη, δεν θα απαντήσω για την κυρία Κανιδέλη, εγώ θα απαντήσω τον Κοντό. Ο δεν είχε καμία δουλειά ο Κοντός αυτός λοιπόν. Θα μιλάς καλύτερα όμως. Ο Κοντός λοιπόν αυτός, ο στούμπος αυτός ο Κοντός, του απαντώ ήταν 28 Οκτωβρίου και τραγούδισε τον Ελληνικό Ύμνο. Δεν είναι μειονέκτημα το να είναι κάποιος Κοντός, δεν μπορεί, έτσι, μιλάει... δεν μπορεί να είναι όλοι Δήμητροι. Ωραία, επειδή λοιπόν εγώ είμαι 90 και δεν το ξέρει ο ίδιος, δηλαδή προσωπικά δεν είχε την τιμή ποτέ, ούτε να τον δω ούτε να με δει. Ούτε θα παίξω ποτέ μαζί. Εσύ δεν είχες την τιμή. Δεν είχε ούτε την τιμή να τον δω, ούτε εγώ είχα την τιμή να τον δω, ούτε να με δει. Ο ένας δεν είχε την τιμή του άλλου. Του λέω λοιπόν ότι κι αν πάω να δω το έργο, το βιολισί της Στέγης, μόνο και μόνο για κάποιους άλλους που είναι πρώτα ονόματα εκεί. Του απαντώ λοιπόν ότι απορώ πώς θα μπορεί να παίξει όταν δεν είμαι εγώ από κάτω και τον παρακολουθώ σιωπηλά, γιατί εγώ είμαι λάτρης βεβαίως του θεάτρου στον ηθοποιός. Όταν τον παρακολουθώ και παίζει και είμαι εγώ από κάτω ένας μύθος, απορώ πώς θα μπορεί να παίζει ο Λαζόπουλος. Τι θα κάνει, ξαναπέσαι λίγο. Απορώ λοιπόν εγώ ένας μύθος στον θέμα από κάτω και τον παρακολουθώ στις πρώτες θέσεις, πώς θα μπορεί ο ίδιος να παίζει. Κύριε Κανιδέλη. Ο κύριος Ευαγγελόπουλος. Μισό λεπτό. Γιατί γέλατε, κύριε Κανιδέλη. Γιατί γελάτε. Δεν στο μικρόφωνο, δεν καταλαβαίνω. Πλάκα κάνουμε τώρα. Θα πάει ο Ευαγγελόπουλος και δεν θα μπορεί να παίξει ο Λαζόπουλος. Πλάκα κάνετε, ρε παιδιά. Να περάσει όλο το και μέσα κάνουμε κουβέντα. Περάστε, παρακαλώ. Περάστε λίγο. Κύριε Κανιδέλη, περάστε λίγο μέσα κάνουμε κουβέντα. Ένα λεπτό. Θα σου πω κάτι. Άμα είσαι μάγκα, αλλά δεν είσαι, λουλού είσαι. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Θα μιλά καλύτερα τώρα. Παρακαλώ. Εσύ. Παρακαλώ. Έλα το security. Έλα εδώ. Παρακαλώ πολύ. Security, παρακαλώ. Έλα λίγο από παρακαλώ. Ρενιστικέ. Θα σου κόβανε τα φώτα που σου έκανα 5.000 δάνειο. Γιατί δεν το λες, ρε βρωμιάρη. Βρωμιάρη που έκλεγες. Παρακαλώ πολύ. Τώρα θα τα πω. Περίμενε τώρα. Έτσι έκανες. Έκανες αυτό σε μένα. Άκουτα τώρα. Μια χοντή τρελή. Τώρα ξεκινάω. Παρακαλώ πολύ. Μας λερώσατε, κύριε Καρδέλα. Λοιπόν, ο κύριος εθνικός Σταρ, η προσωπικότητα αυτή. Μπράβο. Με πήρε τηλέφωνο και έκλαιγε ότι θα του κόψουν τα φώτα. Τρελή είσαι, γαδέσιμο. Έχω αποδείξεις και μάρτυρες. Για ποιοι είναι οι μάρτυρες? Εδώ έλεγε ότι Δημητρίου. Εδώ έλεγε ότι Δημητρίου πίναγε και σου ήταν και τα ελληνικά. Θα μιλήσω. Θες να τα ακούσεις, θες να γίνουμε εχθροί. Εδώ έλεγε στη Άντζελα ότι πίναγε. Θες να γίνουμε εχθροί, θα γίνουμε. Φέρε μας σκουπιστό, σε παρακαλώ. Λοιπόν, και αυτό που έκανα. Εγώ δεν είμαι κακιά, αλλά σε ανέχτηκα. Είπα, εγώ αν έχω με μια σαμούρα να τη απαντάω συνέχεια. Γουστάρεις εσύ τώρα. Σαματά θα τον έχεις. Γιατί γουστάρω κι εγώ τώρα. Τώρα γουστάρω και θα εδώ σε κάνω. Εδώ είμαι στη βουνελά. Να ντρέπεσαι να βγεις. Εγώ θα ντραπώ. Παρακαλώ, εκεί που μεγάλωσα εγώ δεν θέλω. Σεβασμό. Τώρα σου πω εγώ που μεγάλωσες. Κάνε τα σου τουτάκια. Σεβασμό.
Λοιπόν, θέλω σεβασμό, παρακαλώ. Ξεκινάω πολύ. Λοιπόν, θέλω σεβασμό. Εγώ να θα φύγω, θέλω να φύγω. Το θέλω σεβασμό. Να φύγω, πώς θα τα ακούσει αυτά όλα. Πώς θα τα ακούσει αυτά όλα. Τι να ακούσω, μόνο τις πορνίες μου θα φοβηθώ να ακούσω. Τις πορνίες μου θα φοβηθώ να ακούσω. Τις πορνίες σου. Δεν θα πω για πορνίες. Έχω πορνίες εγώ και θα φοβηθώ. Πάτε μόνοι μαζί από την τρελή μου. Ξεκινάμε. Με παίρνει λοιπόν. Εβούλα μου, σε παρακαλώ, μου κόβουν τα φώτα. Έχω να πληρώσω 7 μήνες. Δεν θα τα έλεγα ποτέ αυτά. Αναγκάζομαι. Συγγνώμη, κακά του σίγουρα του διαβόλου. Ότι ΔΕΗ, εάν χρωστάς μία διμηνή ή τριμηνή, σου κόβουν το ρεύμα. Έτσι μου είπε. Χρωστάω 1.000 τόσα ευρώ. Μπράβο. Πηγαίνω λοιπόν. Δεν χρώστηκα, κυρία μου, 7 μήνες. Χρώστηκα ένα χρόνο. Κόστα το τζέτι. Κάνετε λάθος. Πώς γίνεται αυτό, πουλήσω. Σας κάνω λοιπόν μία. Επώνυμα. Άσε να μιλήσουμε. Δεν χρώστηκα 7 μήνες. Κάνετε λάθος. Εκλεγές. Χρώστηκα ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Γιατί χρώστηκα ένα χρόνο. Εκλεγές. Γιατί δεν κάνω βίντεο. Θα στα κόβανε. Θα στα κόβανε. Όχι, δεν τα κόψω. Δεν τα πληρώσα. Λοιπόν, γιατί έκλεγες. Το πάω λοιπόν στον Κώστα. Τα δάνεισες! Δεν θέλω να μα δώσει, παρακαλώ, και ονόματα. Όχι ονόματα. Από τη φίλη του τη ζωή που βγάζει δάνεια. Παρακαλώ πολύ. Το πήγα στη ζωή. Το πήγα στη ζωή. Όχι ονόματα, κυρία μου. Καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνω. Και δεν με κέρασε έναν καφέ 3 ευρώ. Στο πουρνάζι που πήγαμε εδώ με τα παιδιά, έναν καφέ 3 ευρώ δεν με κέρασε. Πάει αυτό. Έρχεται σπίτι μου, όχι, του κάνω το τραπέζι, ναι. Του βάζω και στο τάπερ. Δεν μου βάζεις DVD να φάω. Του βάζω και στο τάπερ. Τάπερ τι μου βάζεις. Και κάποια στιγμή μου λέει δεν έχω να ταΐσω τα σκυλιά μου, ναι. Και πεινάνε. Σόπα. Εκείνη τη μέρα εγώ δεν είχα λεφτά γιατί είχα δώσει για τον ήχο. Και είχα 20 ευρώ. Και πάω και τα 10, τα παίρνω τροφή για τα σκυλιά. Τον έπαιρνα κάθε μέρα τηλέφωνο. Αντρέα, μη στεναχωριέσαι, μην κλαις, θα κάνουμε, θα σε βοηθήσω, θα κάνουμε. Και να η κατάληξη. Αυτό είναι που λένε ουδές ασφαλέστερος εχθρός, εκτός για τη θέντος. Χωλή και αίμα να ταυτίσεις ό,τι έκανα, σε συχαίνομαι και ποτέ να μην σε ξαναδώ μπροστά μου, ποτέ. Παρακαλώ, παρακαλώ, σε συχαίνομαι, γελάς, παρακαλώ, είσαι πολύ ελεηνός και θα πεθάνεις μόνος σου. Μπράβο. Και κανείς δεν θα σε αγαπήσει ποτέ. Μπράζει. Και θες και το τελευταίο. Ήθελα να σου κάνουμε εκβιασμό, να μην ερχόμαστε στο πάνελ. Ναι, ναι. Και να ζητήσουμε να πληρωνόμαστε. Και του λέω, εγώ δεν θέλω να πληρώνομαι. Από τον Φίλιππο, εσύ αν θες, κάντο. Εδώ ο Δίας, εγώ και ο Γιάννης το ξέρει. Λοιπόν, Γιάννης, ήθελε ο και μου λέει δεν θέλω να έρθω στην τηλεόραση, να βγαίνω με αυτόν τον έτσι. Εγώ. Δεν θέλω να πω πώς αποκάλεσε. Ναι, ναι, ναι. Που τα παίρνει αυτός χοντρά και πουλάει και τη μάνα του και δεν καταλαβαίνει κανέναν. Ο κακός, αυτός, το μισό, τον κάνω. Και δεν θέλω αμέλης να έρθω. Ε? Ναι, και του λέω, έλα για να κάνουμε τη δουλειά μας τώρα που έχουμε και σόπα. Το μαγαζί. Τόσο καιρό είχα μαγαζί εγώ εδώ περχόμουν. Για τρία ολόκληρα χρόνια. Τώρα του λέω θα φύγεις. Τώρα του λέω θα φύγεις. Τώρα που θα σε πάρω στο μαγαζί. Αυτά λοιπόν. Ποια είσαι εσύ μόνη που θα πάρεις εμένα στο μαγαζί. Ποια είμαι εγώ. Ποια είσαι εσύ που θα πάρεις. Θα έρθω στο μαγαζί σου. Ήρθα. Ήρθα. Ούτε να πατήσεις, ούτε απ' έξω. Απ' έξω, άμα περάσεις, θα σε πετάξουν. Μπορείτε να τελειώσεις. Ούτε απ' έξω.